Ποιος από τους συναδέλφους θέλει να κάνει ερώτηση στον κύριο Μπέκο? Κύριος Καραγιάννης. Νέος συνάδελφος. Παρακαλώ να σας λύσω όλες τις απορίες, κύριε Καραγιάννη. Όχι. Μπορώ να σας εξηγήσω τι θέλετε. Συναδέλφους, απλώ θέλω να τονίσει βασικά νάρκωση. Ποια είδους νάρκωση σε αυτά τα δύσκολα περιστατικά? Είναι βασικό αυτό. Λοιπόν. Ειλικρινά. Έχει ένα σφυράκι δίπλα και όποιος κουνιέται το χτυπάει στο κεφάλι. Λοιπόν, θα πρέπει να εξασφαλίσετε στον εαυτό σας και στον άρρωστο καλή μυοχάλαση. Και ο μόνος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να πάρει ο άρρωστος γενική αναισθησία. Βασικά, η μυοχάλαση είναι αυτή η οποία θα σας διευκολύνει τους χειρισμούς του ουρητηροσκοπίου, θα μειώσει τη βία που θα πρέπει να εφαρμόσετε στους χειρισμούς του ουρητηροσκοπίου και θα σας διευκολύνει πάρα πολύ στην πρόσβαση, ειδικά του ανώτερου ουρητηρίου. Για λίθος του κάτω τριμμύρου του ουρητήρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι είδους αναισθησία θέλετε. Αλλά για το ανώτερο ουρητηρικό η μυοχάλαση πιθανόν να σας διευκολύνει πάρα πολύ. Έχουμε άλλη ερώτηση. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, περίμενα πολύ περισσότερες ερωτήσεις, γιατί η ουρητηροσκόπηση είναι μια επέμβαση λίγο ιδιόρυθμη, δείχνει απλή και εύκολη και μπορεί να είναι, αλλά μπορεί να καταλήξει και καταστροφική. Εάν δεν υπάρχει ερώτηση, θα ήθελα εγώ να πω... Α, υπάρχει ερώτηση, ναι. Παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Όταν υπάρχει στένωμα στο στόμιο, πώς το αντιμετωπίζουμε? Έχω αντιμετωπίσει περιστατικό το οποίο ήταν πολύ έντονο το στένωμα στον ουρητήρα, διάταση του ουρητήρα, λίθος και υδρονέφρωση. Πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτό το κομμάτι το οποίο είναι ενδοτυχωματικό? Πάμε σε επέμβαση ανοιχτή? Όχι, για ποιο λόγο? Συγγνώμη. Εάν ο στόχος της επέμβασης είναι αντιμετώπιση, σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο ερωτήματα. Ο λίθος έχει σταματήσει ακριβώς πριν την κυστοειρητηρική συμβολή και πιστεύετε ότι ενδεχομένως το στενό σημείο να οφείλεται στη φλεγμονή που πάντα δημιουργεί ο λίθος αν μείνει για καιρό σε ένα σημείο. Όχι, ήταν υψηλότερο ο λίθος. Είναι ένα στενό στόμιο το οποίο είναι σαν ουσιαστικά αποτελεί φυσιολογική παραλλαγή. Είναι στενότερο από ό,τι συνήθως και απλά δεν χωράει. Ναι, πολύ στενότερο. Ούτε διαστολέας. Το εργαλείο σας. Ή υπάρχει ανατομικό πρόβλημα, ουλώδες στένωση, η οποία αποκλείθηκε από κάτι. Ή, εάν δεν υπάρχει τίποτα όλα αυτά, είναι η συγκινή στένωση του ουρητήρα. Το οποίο πλέον είναι τελείως διαφορετική εικόνα η ακτινοσκοπική και θα αντιμετωπιστεί σαν συγκινή στένωση του ουρητήρα. Με μετεμφύτευση. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Λίγο ένα σχόλιο εδώ. Υπάρχει η μοναδική, τουλάχιστον μέχρι τα προηγούμενα χρόνια, τυχιοποιημένη προοπτική μελέτη μεταξύ εξωσωματικής λιθοτριψίας και ουρητηροσκόπησης για λίθους κάτω ρετιμωρή του ουρητήρα. Είναι από την Αυστρία, από το κέντρο του Μπάρτς, δημοσιευμένη στο Journal of Urology του 1999. Εκτός ότι είναι ενδιαφέρουσα σαν μελέτη, αναφέρεται σε αυτό που παρατηρήσατε. Υπάρχει μια σημαντική μερίδα ασθενών που στο κάτω ρετιμώριο του ουρητήρα παρουσιάζουν μια στενοτική περιοχή. Η περιοχή αυτή δεν έχει να κάνει με το λίθο, δεν είναι είδημα από το λίθο, ούτε είναι συγγενή στένωση του ουρητήρα με την έννοια που εμείς το φανταζόμαστε. Είναι απλά ένα ελαφρώ στενοτικό τμήμα του ουρητήρα. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπουμε πέτρες που σε διάμετρο μας δίνουν την αίσθηση ότι θα περνούσαν πολύ εύκολα και δεν λένε να περάσουν. Πολύ συχνά λοιπόν το βλέπουμε αυτό που είπατε και το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι απλώς μια ήπια διαστολή και να την περάσετε και τίποτα περισσότερο. Θα ήθελα λίγο να θυμίσω στους νέους συναδέλφους κάποια στοιχεία από την ανατομία. Το ενδοκιστικό τμήμα του ουρητήρα έχει τελείως διαφορετική ανατομία από τον υπόλοιπο ουρητήρα. Πολλές φορές θα είδατε και κυστοσκοπικά ή όταν κάνετε υπερήχους, θα δείτε ότι ο ουρητήρας κάνει jet. Πετάει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το τελικό του άκρο έχει διαμόρφωση ίδια με το άκρο που έχει ο σωλήνας από το λάστιχο όταν τον κλείνουμε. Η ενδοτυχωματική μοίρα του ουρητήρα πρώτον. Ο σπασμός του ουρητήρα σταματάει ακριβώς πριν. Δεν συνεχίζει στον ουρητήρα που βρίσκεται μέσα στην κίστη, μέσα στο τείχωμα της κίστης. Δεύτερον, έχει διαφορετική διάμετρο και δεν διαστέλλεται παθητικά. Δεν διαστέλλεται ενεργητικά, διαστέλλεται μόνο παθητικά. Δηλαδή, εκείνο που τον διαστέλλει είναι το τζετάρισμα των ούρων από την πρόθεση από το αμέσως προηγούμενο τμήμα. Παρ' όλα αυτά όμως,
έχει δυνατότητες να ανοίξει σε ικανοποιητική διάμετρο για να περάσουν εργαλεία τα οποία πολλές φορές μπορεί να είναι και χοντρά. Για παράδειγμα, τα παλιά τα ρωτηροσκόπια είχαν 10,5 φρανς στο τύπ τους. Και 12. Εκείνο που θα πρέπει να έχετε πάνω την υπόψη σας είναι ότι ένα εύκαμπτο ρωτηροσκόπιο μπορεί να έχει μπροστά στο τύπ 7 φρανς, πίσω όμως είναι 15. Σας κάνει μια προοδευτική διαστολή, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι επάπειρον. Σε ένα πολύ στενό στόμιο, ίσως χρειαστεί να κάνετε μια διαστολή με μπαλόνι παρά να το ζωήσετε σμπόχνοντας ένα. Μάλλον θα είστε λιγότερο τραυματικοί. Ο κύριος Σκολαρίκος, το καταλάβαμε. Κύριε Μπέκο, το καταλάβαμε. Έγινε κατανοητό. Κύριε Σκολαρίκος. Εγώ να απαντήσω λίγο ευθέως, γιατί νομίζω ότι δεν δόθηκε στον κύριο Μιχαήλ, γιατί είναι πραγματικά. Ο Άρης ο Καραγιάννης μου έλεγε πάντα «Μικρή πέτρα στενωμένη στο στόμιο ή μεγάλη πέτρα, η πιο δύσκολη ρωτηροσκόπηση, κύριε Καραγιάννη, διορθώστε με αν κάνω λάθος». Και στενό στόμιο, οποιαδήποτε και να είναι η αιτιολογία του, πρέπει να το αντιμετωπίσει εκείνη τη στιγμή. Εάν περάσει ο οδηγός ήρμα πάνω από την πέτρα, είσαι τυχερός, τότε πραγματικά είσαι τυχερός. Βάζεις ένα μπαλονάκι χωρίς μύτη μπροστά, υπάρχουν ρωτηροσκοπικά, αλλά και κάνεις διαστολή προοδευτική. Εάν δεν περάσει και φτάσει ένα οδηγό σύρμα, γιατί μιλάμε για ένα εκατοστό, υπάρχουν πλαστική διαστολή τύπου Άμπλατς, λέγονται Νότιχαμ από εκεί που πρώτο χρησιμοποιήθηκαν, προοδευτικά φτάνεις μέχρι εκεί, ακτινοσκοπικά πάντα, για να μπορείς να ανέβεις. Και ο Άρης ο Καραγιάννης μου λέγε πάντα ότι αν τίποτα από αυτά δεν γίνει και έχεις εμπειρία, προσπάθησε να μπεις με το πολύ λεπτό σου ρωτηροσκόπιο ή σαν να βλέπεις την πέτρα και να αρχίσεις να δημιουργείς χώρο. Εγώ δεν ξέρω κάποιο άλλο, κύριε Καραγιάννη. Το έξω στόμιο του ρητήρα είναι κλειστό. Το στόμιο, μιλάτε έτσι, δεν είναι. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να κάνετε δύο απλά πράγματα. Εάν έχετε το ψαλιδάκι, υπάρχει μια λαβή που χώνετε τη μύτη, το κόβετε και μετά μπαίνετε εύκολα. Δεν έχετε το ψαλίδι, πάρτε τη hook του ρεζεκτοσκοπίου, κάντε μια σκάση πάνω στον ουρητήρα και θα μπείτε εύκολα μέσα. Το πίσω ουρητηροκύλι. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Μπέκο. Επειδή βλέπω, κύριο Μπέκο, ότι είστε και σε λαπαροσκοπικές παρακάτω επεμβάσεις. Έτσι, ενημερωτικά μόνο. Αισθάνεσαι καλύτερο στα λαπαροσκοπικά, ενδοσκοπικά ή ανοιχτές επεμβάσεις? Πού έχεις μεγαλύτερη εμπειρία? Νομίζω ότι δεν έχει. Όχι, για σένα μιλάω, για προσωπικά. Γεννήθηκε έχοντας άνεση παντού. Η δεύτερη παρατήρηση τώρα όμως. Η απάντηση του κ. Χατζηχρήστου με εκφράζει απόλυτα. Ναι. Η δεύτερη παρατήρηση όμως τώρα. Εσύ αναφέρεις λιθοτρίπτης και λιθοτριψία. Ο κύριος Γιανακόπουλος αναφέρει λιθοθρυψία. Εσύ τη γράφεις με γιώτα, ο κύριος Γιανακόπουλος με γιώτα. Κάποτε να το μάθουμε μια και έξω ότι είναι λιθοθρυψία και με ύψιλον.